Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας κύριε Ιωάννου, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν στην εκπομπή σας και στο σταθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα όμως είναι η γιορτινή μέρα, είναι η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Θα θέλαμε καταρχάς τις ευχές σας. Τύχη, χαρά να είναι όλα τα παιδιά του Δημοτικού Γυμνασίου και του Λυκείου υγιεί, να ανταπεξέλθουν στη νέα του σχολική χρονιά. Εύχομαι σε αυτά, στους γονείς τους και στους καθηγητές τους να είναι υγιείς. Ευελπιστώ να είναι μια χρονιά η οποία φέτος θα είναι διαζώσεις και θα αφήσουμε στην άκρη τα όποια προβλήματα είχαμε αντιμετωπίσει τις προηγούμενες χρονιές. Πραγματικά να είναι όλα τα παιδιά του κόσμου υγιεί και να πραγματώσουν τα όνειρά τους. Πιστεύετε όμως, κύριε Βουλευτά, ότι με βάση τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, αναφέρομαι στην επιδημιολογική επιτήρηση και στα υγειονομικά πρωτόκολλα, ότι θα καταφέρουμε να έχουμε πραγματικά μια συνεχή και απρόσκοπτη σχολική χρονιά, ή θα έχουμε ανοιγοκλίνματα πάλι όπως τις προηγούμενες χρονιές? Κύριε Ιωάννου, θέλω να σας πω ότι εγώ εύχομαι πραγματικά να μην έχουμε ανοιγοκλεισίματα στα σχολεία, γιατί τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται στα σχολεία. Εκεί γίνεται η ζύμωση. Εκεί έρχονται κοντά στην γνώση που τους προσφέρουν οι καθηγητές τους. Δυστυχώς τα μηνύματα από την πανδημία είναι άσχημα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να περιορίσει τα ενδεχόμενα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πιστεύω και εύχομαι από την καρδιά μου να είναι μια χρονιά η οποία θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί με τα παιδιά στα σχολεία. Εύχεσαι και εσύ, όπως και όλοι μας, πλέον τα σχολεία να αποκτήσουν κανονικότητα. Θα έχουμε βέβαια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής την ευκαιρία να μιλήσουμε με συνδικαλιστές, εκπαιδευτικούς, γονείς και με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης να μας πούν περισσότερα. Η κυρία Κεραμέως, κύριε Μπάρκα, τις τελευταίες μέρες εξήγηλε αλλαγές, καινοτομίες στα σχολεία. Είδα και τις αντιδράσεις του κόμματός σας. Για πέστε μου, γιατί φοβάστε ότι αυτές οι αλλαγές ότι δεν θα υλοποιηθούν? Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί? Η κυρία Κεραμέως δυστυχώς έχει προβεί σε μια σειρά αλλαγών όπου δεν βοηθάνε την εκπαιδευτική κοινότητα, ούτε την εκπαιδευτική ούτε την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δυστυχώς έχει κάνει πράγματα τα οποία είναι στον αντίποδα όσων οι καθηγητές ζητάνε στο σχολείο, τα δημόσια σχολεία της χώρας να έχουν την απαραίτητη επάρκεια σε καθηγητές, σε βιβλία, οι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά έτσι ώστε να αποκτήσουν μια καλύτερη εκπαιδευτική ζωή για να αποκτήσουν και καλύτερο μέλλον. Μακάρι θα πω εγώ, οι αλλαγές τις οποίες εξήγηλε η κ. Κεραμέως να βοηθήσουν τους καθηγητές και τα παιδιά στα σχολεία. Δυστυχώς θα δείτε και εσείς έχετε την εμπειρία, διότι έχετε υπάρξει μέλος της καθηγητικής κοινότητας, θα δείτε ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα βοηθήσουν η σχολική χρονιά αυτή να τελειώσει με τις λιγότερες δυνατές επιστολίες στα παιδιά. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Μπάρκα. Δεν είναι τόσο καθαρός ο ουρανός. Υπάρχουν σύννεφα. Τα πολυμελή τμήματα στα σχολεία συνεχίζουν να υπάρχουν. Υπάρχουν, καταγγέλλονται ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας, σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών, παρότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι διορίστηκαν αρκετοί εκπαιδευτικοί τα δύο τελευταία χρόνια. Βέβαια, εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχατε εξαγγείλει ότι θα διοριζόταν σε βάθος πενταετίας περίπου 35-40.000 εκπαιδευτικοί. Αλλά θα έλεγα, τουλάχιστον ως αξιωματική αντιπολίτευση, πιέστε για περισσότερες δαπάνες για την εκπαίδευση, για περισσότερες δαπάνες στην αυτοδιοίκηση, για να υπάρχει θέρμανση, να υπάρχουν υλικά καθαρισμού. Σε λίγο θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Δώστε μάχη πέρα της κριτικής, ώστε πράγματι τα σχολεία να λειτουργήσουν. Κύριε Ιωάννου, βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσεις οι οποίες είναι μπροστά μας. Κρίση στην ενέργεια, επιστημονική κρίση, δυσκολίες οι οποίες έρχονται λόγω διαφόρων πραγμάτων. Νομίζω ότι και η εκπαίδευση θα περάσει πολλές δυσκολίες. Εμείς διεκδικούμε και παραπάνω καθαρίστριες, γιατί οι καθαρίστριες οι οποίες διοριστήκαν στα δημόσια σχολεία είναι λίγες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.
Είναι γνωστό ότι και στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, κλείσανε τάξεις, κλείσανε σχολεία, γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές. Γίνεται σύμπτυξη τμήματων. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν λιγότερα παιδιά στην τάξη και περισσότεροι καθηγητές, γιατί έτσι, οι καθηγητές το λένε αυτό, γιατί έτσι γίνεται καλύτερη εκπαιδευτική δουλειά. Δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν, έχουν καλύτερη σχέση με τους καθηγητές τους και οι καθηγητές μπορούν περισσότερο να περάσουν στα παιδιά. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να διεκδικήσουμε όχι χρήματα για πολέμους, όχι χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς, αλλά χρήματα για την παιδεία. Πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά μας, πρέπει να στηρίξουμε την παιδεία μας, να στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία, να ανοίξουμε σχολεία και όχι να κλείνουμε σχολεία. Τουλάχιστον η δική μου η αγωνία και η δική μου η μάχη στην κατεύθυνση αυτή θα είναι. Κύριε Μπάρκα, έτσι δράτω με τις ευκαιρίες, μιας και σας έχουμε και δεσμεύουμε πράγματι να κάνουμε μια εκτενή συζήτηση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ήθελα μόνο ένα σχόλιο. Πώς ακούσατε τις εξαγγελίες, τις προεκλογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Ένα σύντομο σχόλιο. Κύριε Ιωάννου, μακάρι να πραγματοποιηθεί το 1/10 όσον είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορείτε, αν θέλετε, να συγκρίνετε αυτά που είχε πει πέρυσι ότι θα κάνει για φέτος ο κύριος Μητσοτάκης, πράγμα που δεν έκανε τίποτα. Ούτε το ένα δεν πραγματοποίησε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία εξήγηλε έχουν να κάνουν με την προεκλογική περίοδο στην οποία έχει βάλει την χώρα ο κ. Μητσοτάκης με δική του ευθύνη. Αυτό που κυρίως θα έπρεπε να πει και δεν άκουσα λέξη από το στόμα του είναι ότι ως πρωθυπουργός, ο πρώτος μεταξύ ίσων στην χώρα, ως πρωθυπουργός της χώρας, θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα και τους νόμους. Πράγμα που το τελευταίο διάστημα δεν κάνει, μάλλον την τριετία την οποία έχει διαχείριση της χώρας δεν κάνει. Νομίζω ότι είναι και μια ευθύνη δική μας και ο κόσμος αγωνιά για αυτό, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία στην χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί στον αντίποδο όλων αυτών. Το μόνο που είπε είναι ότι θα μοιράσει χρήματα. Δεν το έχει κάνει. Μοιράζει βεβαίως στους φίλους του, στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας, αλλά στην κοινωνία, την κοινωνία την έχει αφήσει αβοήθητη. Δεν ακούσαμε τίποτα για τους αγρότες, δεν ακούσαμε τίποτα για τους συνταξιούχους, δεν ακούσαμε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πραγματικά νομίζω ότι περιμέναμε να ακούσουμε περισσότερα ή τέλος πάντων να ακούσουμε κάποιες εξαγγελίες όπου θα ήταν σε έναν δρόμο βοήθειας του κόσμου. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό που έκανε είναι να αναμασά πράγματα για τα οποία εικόνα δεν έχει και σίγουρα δεν θα πραγματοποιήσει.